Μαυρωτά, θα πάμε. Για να δούμε τι γίνεται και στο ποτάμι. Κύριε Μαυρωτά, καλή σας ημέρα, αντιπρόεδρος του ποταμιού. Καλημέρα, κύριε Μαυρωτά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το κλίμα στο ποτάμι είναι, θα λέγαμε, εμφυλιοπολεμικό, έτσι. Στο ποτάμι, εν πάση περιπτώσει, με αυτούς που φύγανε. Και αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι ο ένας ηχογραφεί τον άλλον τώρα, με όλα αυτά που βγαίνουν για τον Ψαριανό. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει κανένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα σε αυτούς που μείνανε στο ποτάμι. Νομίζω ότι είμαστε πιο συμπαγείς από ποτέ. Σε αυτό που λέτε περί των ηχογραφήσεων, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που υπάρχει είναι ότι τα πρακτικά που κρατιούνται στο Πολιτικό Συμβούλιο είναι πάντα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ηχογραφημένα. Οπότε ο καθένας ό,τι λέει, μένει. Και πώς διέρευσαν αυτά τα πρακτικά τα ηχογραφημένα? Τι εννοείται πώς διέρευσαν? Δημόσια είναι αυτά τα πρακτικά. Τι εννοείται, μπορεί να έρθει κάποιος και να ακούσει τον ήχο από τα πρακτικά? Έτσι τα ηχογραφούμε πάντα. Δεν έχουμε πρακτικογράφους να κάθονται να κρατάνε πρακτικά. Έχουμε ένα μαγνητοφωνάκι που είναι δίπλα σε αυτόν που μιλάει και καταγράφονται. Αυτό λέω, και μετά τα δίνετε στη δημοσιότητα, γιατί κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης αυτά. Και με κάποια γαλλικά επίσης. Δεν ξέρω αν αυτά είναι και. Καλά, το γαλλικό είναι η φρασιολογία, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι για να βγουν, εντάξει, αυτό λέω. Είναι μια συνεδρίαση η οποία βρίσκονται εκεί πέρα 50 άτομα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση. Κύριε Αντιπρόεδρε, επιμένετε στην άποψη του κυρίου Προέδρου του κόμματός σας ότι η Νέα Δημοκρατία έβαλε το χέρι της, ουσιαστικά έδωσε οδηγία στα δύο στελέχη της να φύγουν, Αμυρά και Ψαριανό, για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία, και ο κύριος Τσίπρας έδωσε οδηγία στον κύριο Δανέλη για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, η αλληλουχία των γεγονότων, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, αυτό δείχνουν. Γιατί όταν την Πέμπτη και ο κύριος Αμυράς και ο κύριος Ψαριανός διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει θέμα να φύγουν, και τη Δευτέρα το πρωί ο κύριος Αμυράς, που η Δευτέρα, υπενθυμίζω, ήταν η μέρα που θα συνεδρίαζε η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, που είχε δημιουργηθεί όλο το θέμα για το ποτάμι, τι θα κάνει το ποτάμι και το ποτάμι και το ποτάμι. Κάποιοι προφανώς σκέφτηκαν ότι ήταν μια ευκαιρία να μην υπάρχει το ποτάμι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Λάθος υπολογισμός, βέβαια, κατά τη γνώμη μου. Ποιοι, κύριε Αντιπρόεδρε, ποιοι? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Αμυρά, που έκανε όταν έγινε ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε δύο επιτροπές στις 2.30 ώρα, οι οποίες ήταν οι οικονομικών και παραγωγής, και μετά, αφού ξεκίνησε η Επιτροπή Εξωτερικών. Εντάξει, κύριε Αμυρά, όμως, να σας πω κάτι. Στην Επιτροπή Εξωτερικών. Από ένα σημείο και μετά. Προφανώς θα υπήρχε κάποια συνεννόηση. Από ένα σημείο και μετά, όμως, δεν μπορεί να μην κατονομάζεται και απ' την άλλη να φωτογραφίζεται κάποιους οι οποίοι είναι πίσω από τις αποχωρήσεις δύο βουλευτών. Εμείς πρέπει να λέμε τις ενδείξεις, και από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να βγάζει τα συμπεράσματα. Η ένδειξη, λοιπόν, τι λέει? Ότι η Νέα Δημοκρατία οδήγησε τον Ψαριανό και τον Αμυρά να φύγουν από το ποτάμι? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Μάλιστα. Και ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Δανέλη, ή αυτό είναι μια άλλη τάξη ζήτημα? Και αυτό εγώ πιστεύω ότι έγινε, γιατί θα μπορούσε να περάσει η ψήφος εμπιστοσύνης με 150 ψήφους σε 299. Προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως ήθελε να δείξει ότι έχει 151 ο κύριος Τσίπρας για να πάει μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα, κύριε Μαυρωτά, συγγνώμη, εγώ καταλαβαίνω ότι καταγγέλλεται ευθέως συναλλαγή. Πολιτική συναλλαγή εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο προς Θεού. Πολιτική συναλλαγή μεταξύ των δύο κομμάτων. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, το να υπάρχουν πολιτικές συνεργασίες εκ των υστέρων και να γίνονται τέτοια πράγματα. Έχουμε χάσει 5 βουλευτές, είχαμε χάσει πριν από τα γεγονότα αυτά. Αυτά όλα πώς γίνανε, από επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος? Πάντως και εσάς η Νέα Δημοκρατία σας έχει κατηγορήσει, και εσάς και τον κύριο Θοδωράκη και τον κύριο Λυκούδη, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε υποκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσετε τη Συμφωνία των Προσπών. Αυτό το έχουμε πει από το 2014, ότι είμαστε υπέρ της λύσης στην εθνική γραμμή. Για τώρα λέμε τώρα. Ναι, αυτό θέλω να πω. Και επειδή έκανε και ο κύριος Πρετεντέρης κάποια δημοσιεύματα συνωμοσιολογικά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Η θέση μας ήταν ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα στο συγκεκριμένο θέμα πάνω στην εθνική γραμμή. Θεωρήσαμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια τέτοια ευκαιρία. Δεν στηρίξαμε καθόλου, μάλιστα, την κυβέρνηση. Μάλιστα. Στηρίξαμε τις θέσεις μας και μόνο αυτές, όπως κάνουμε πάντα, χωρίς εταιροπροσδιορισμού. Ευχαριστούμε, κύριε Μαυρωτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, κύριε Βορύδη.